Γιατί φοβούνται ότι θα εμφανιστεί ο Κλάτεμπεργκ. Αυτόν έχουν τελειώσει. Όχι, τον έχουν τελειώσει, αλλά ουσιαστικά τον έχει προσλάβει η Super League για το θέμα της επαγγελματικής διαιτησίας, ναι, αν θυμάσαι καλά. Ναι. Άρα λοιπόν είναι άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί για την επαγγελματική διαιτησία. Άρα σου λέει ότι αν εμπλακεί αυτή τη στιγμή η Super League με το να βρίσκει ξένους διαιτητές, ποιος θα το κάνει? Ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης θα το κάνει. Θα πάρει τηλέφωνο ο Μαρινάκης στην κάθε ομοσπονδία, θα ορίσει τον Κλάτεμπεργκ. Σωστό. Σωστή ανησυχία. Εγώ λοιπόν με ρωτάω κάτι άλλο. Και γιατί να μην βάλουν έναν άλλον? Γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αποφασίσει η Λίγκα. Όχι, παιδάκι μου, αφού η Λίγκα αυτή τη στιγμή η διαιτησία δεν είναι επαγγελματική. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή μέσα στον Απρίλιο, τι μήνα έχουμε, να το κάνει ο Κλάτεμπεργκ. Γιατί δεν φεύγει ο Μπένετ να αναλάβει ο Ξεμπένετ? Αυτό λέω. Στην ΕΠΟ, κανονικά όπως είναι. Καταλαβές. Γιατί τσακώνονται χωρίς λόγο? Αυτό λέω εγώ. Αφού δεν κάνει τις ομάδες ο Μπένετ. Δεν τον θέλει τον Μπένετ κανένας, ρε εσύ, Νίκο, τώρα. Ούτε ο ΠΑΟΚ τον θέλει, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός. Ξεκάθαρα. Τον θέλει μόνο η ΑΕΚ, λέμε τώρα. Θα σου πω, τώρα ξαφνικά να πεις ότι μέσω των play-off θα διώξω τον Μπένετ, να ψάξω να βρω άλλο αρχηγό. Αφού τα έχει κάνει όπα. Γιατί να μην τον διώξει και να φέρει έναν άλλον? Να στον Κλάτεμπεργκ. Γιατί πρέπει να είναι ο Κλάτεμπεργκ? Στην παρούσα φάση, άποψή μου ότι θα είναι αυτοκτονικό από την πλευρά τη ΕΠΟ στην παρούσα φάση να πει ότι θα καθαιρέσω τον Μπένετ. Και πάω στα χαρτογράφητα νερά να ξεκινήσω να ψάχνω έναν άλλον αρχιδιαιτητή που ούτε ξέρω τι περγαμηνές έχει, ούτε τι άκρες έχει, ούτε. Ωραία. Άρα τι θα κάνουν? Άρα θα συνεχίσει ο Μπένετ και θα πούνε ένα τραγούδι. Τζάμπα λοιπόν συζητάνε. Προφανώς. Γι' αυτό περιμένουμε. Τότε, λοιπόν, τι τα κάνουν όλα αυτά? Προφανώς λοιπόν περιμένουμε τώρα τη συνάντηση της Δευτέρας. Ναι. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός, το γράψαμε και νωρίτερα ο Σπόρ 24 Κόσο Γουλής, θα το πει και αργότερα. Όταν μιλήσετε, θα πάει ο Γιάννης Αλαφούζος. Θα δώσει το παρόν ο Γιάννης ο Αλαφούζος. Οπότε λοιπόν στο υψηλότερο επίπεδο Παναθηναϊκός θα εκπροσωπηθεί. Η ΑΕΚ είπε από χθες ότι όλα όσα είναι να υποθούν θα τα πει στη συνάντηση της Δευτέρας, αλλά σίγουρα και η ΑΕΚ θα δώσει το παρόν. Γιατί στο λέω σε αυτό που έλεγες χθες, που είχε στο μυαλό σου ότι πιθανότατα θα ρίξει άκυρο κάποιες ομάδες. Το ερμήνευες ότι πιθανότατα κάποιες ομάδες θα ρίχναν άκυρο. Ναι, στο μυαλό πίστευες. Ναι, παιδί μου, υπόθεση. Ναι, υπόθεση. Θα δώσει η ΑΕΚ το παρόν. Εάν πάει ο Αλαφούζος, δεν πιστεύω ότι θα πάει ο Μελισανίδης από την πλευρά της ΑΕΚ. Εάν πάει ο Μελισανίδης και ο Αλαφούζος, δεν νομίζω ότι θα πάει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης από την πλευρά του Ολυμπιακού. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω ποιο θα εκπροσωπηθεί. Πολύ πιθανό θα είναι ο Μάικλ ο Γκαγκάτσης. Δεν νομίζω ότι είναι ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος είναι και εκτός Ελλάδος. Ο άνθρωπος δεν ασχολείται ενεργά σε αυτό το κομμάτι πλέον. Εμένα μου υπόθηκε ότι το πιθανότερο είναι να είναι ομάδες του Big Four και όχι του Big Six, των άλλων δύο ομάδων. Ναι, αλλά ναι, αυτό ας το αφήσουμε ανοιχτό, γιατί είπαν, η ανακοίνωση έλεγε για τις ομάδες των Playoffs. Απλά εμένα μου δόθηκε μια πληροφορία ότι θα είναι ομάδες οι τέσσερις και όχι οι έξι. Εν πάση περιπτώσει, πολύ πιθανό να είναι και ο κύριος Καρυπίδης και ο κύριος Μπέος από την πλευρά του Άρη και του Βόλου. Και εκεί νομίζω, να το πω σε εισαγωγικά, θα βγουν τα όπλα. Γιατί εκεί περιμένουμε να υποθούν πάρα πολλά. Από την πλευρά του Μπένετ, από ό,τι μου λένε από την ΕΠΟ, θα εξηγηθεί το γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει στην πράξη να βρει κορυφαία ονόματα από τα έξι πρωταθλήματα της Ευρώπης για να σφυρίζουν στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Ναι. Αυτό που μου λέει είναι αφού το είπες χθες. Θα δεσμευτεί, ναι. Θα δεσμευτεί ότι θα κάνει όσες ενέργειες μπορεί για να το πράξει από εδώ και πέρα. Και η δική μου ερώτηση είναι τι θα κάνει που δεν έκανε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, από ποια δεξαμενή θα τους γεννήσει αυτούς σαν τους διαιτητές? Θα τους δώσει παραπάνω χρήματα? Τι έχει αλλάξει από την τελευταία ανακοίνωση που είχε βγάλει πριν μερικές ημέρες, που έλεγε ότι εγώ δεν μπορώ να βρίσκω Κυριακή Τετάρτη ξένους διαιτητές και μάλιστα κορυφαίου επίπεδου για τα παιχνίδια και ξαφνικά θα τους βρει τώρα? Οπότε, εκεί περιμένω να δω ποιο θα είναι το σχέδιό του, ποιο είναι το πλάνο του. Και είναι από τα ερωτήματα στα οποία θα θέσει η πλευρά του Παναθηναϊκού, όπως πήγε και διαβάσει αυτή τη στιγμή στο Sport 24 το κείμενο που έχει γράψει ο Κώστας Γουλής νωρίτερα. Θα καταλάβει ποια είναι η ατζέντα του Παναθηναϊκού σχετικά με τη συζήτηση. Καλά, της, θα τα πούμε αυτά σε λίγο με τον Κώστα. Ναι. Από εκεί και πέρα, ναι. Υπόθηκαν και πάρα πολλά άλλα πράγματα χθες και στις ανακοινώσεις. Νίκο. Μισό λεπτό, μην αλλάξουμε. Ναι. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Μισό λεπτό. Ναι. Να μείνουμε εδώ. Ή ο Μπένετ δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά, ή δεν θέλει να την κάνει σωστά τη δουλειά. Ένα από τα δύο. Ας πετάξουμε στα σκουπίδια το δεν θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά. Ναι. Γιατί αν καθίσουμε να το συζητήσουμε, τότε καταλαβαίνεις ότι πηγαίνουμε σε άλλα μονοπάτια. Ναι.
Ας θεωρήσουμε λοιπόν... Και δεν μπορούμε λοιπόν... να αποδείξουμε κιόλας. Α... Έλα. Και δεν μπορούμε να αποδείξουμε κιόλας. Ναι, ρε παιδί μου, εννοείται. Εννοείται. Ενώ το άλλο είναι κάτι που το βλέπεις. Εννοείται. Οι κασίες, ναι, δεν θέλω να κάνουμε. Εδώ πέρα δεν είμαστε, πώς το λένε, τσάτρα πάτρα. Εδώ μιλάμε σοβαρά.